Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Μαρίνα τονίζει στον Μάνο πως οι αμφεταμίνες τον έχουν κάνει πολύ νευρικό και απαιτεί να ζητήσει συγγνώμη από την Αμαλία. Ο Παρασκευάς αραβωνιάζεται επίσημα την Ειρήνη, ενώ η Ασπασία ζητάει από τον Δημοσθένη να γίνει πιο σφιχτός σε σχέση με τα οικονομικά απέναντι στην κόρη τους. Ο Πότης και η Άννα ενδίδουν στον εκβιασμό της Χρυσούλας και της δίνουν τα χρήματα που συμφώνησαν. Ο Λυκούργος προτείνει στη Χάιδο να προσλάβουν έναν επιστάτη για να βοηθάει τη Βασιλική στη δουλειά. Την ίδια ώρα ο Παππούς Άγγελος, το επόμενο θύμα της Κούλας, καταφθάνει στη Μάνη με σκοπό να την παντρευτεί. Η Αντωνία πάνω σε μια στιγμή παραφροσύνης μαχαιρώνει την Αλκμίνη. Οι αστυνομικοί συλλαμβάνουν την Αντωνία και την οδηγούν στο τμήμα για τον φόνο της Αλκμίνης. Ο Κουράκος την ανακρίνει και εκείνη παραδέχεται αμέσως την ενοχή της. Το καινούριο θύμα της Κούλας κλέβει τις εντυπώσεις και η Αρετή με την Ασπασία είναι ενθουσιασμένες με τον 82χρονο άνδρα. Η Χρυσούλα πηγαίνει στην τράπεζα για να καταθέσει τα μετρητά που πήρε από την Άννα και τον Πότη και εκείνη την ώρα ένας ληστής της αρπάζει την τσάντα με τα χρήματα. Η Βασιλική ρωτάει τον Μιλτιάδη αν του αρέσει η Θεοδώρα και η απάντηση του της δίνει ένα τελείως διαφορετικό μήνυμα. Η τύψη στρώνε την Ισμήνη η οποία πιστεύει ότι έπρεπε να σώσει την Αλκμίνη, καθώς είχε δείγματα ότι η Αντωνία είχε υπερβεί τα όρια στο παρελθόν. Μετά τα γεγονότα ο Ορέστης παίρνει μια σοβαρή απόφαση που αφήνει τον Γιώργη άφωνο. Η Αγγελική συνεχίζει να αισθάνεται πόνο στην κοιλιά, αλλά ο Μάνος δεν την πιστεύει και τελικά η μικρή χάνει τις αισθήσεις της. Η Αγγελική χειρουργείται και ο Μάνος νιώθει τρομερές τύψεις που δεν την πίστεψε όταν του διαμαρτυρόταν πως πονούσε. Το γεγονός αυτό τον κάνει να συνειδητοποιήσει πως έχει χάσει τον έλεγχο της ζωής του και ζητάει από την Αφροδίτη να τον βοηθήσει να κόψει τις αμφεταμίνες. Η Κούλα γνωρίζει τον Άγγελο στον Δημοσθένη, ενώ παράλληλα ψάχνει τρόπο να τον ξαφρίσει ακόμα περισσότερο χωρίς να τον παντρευτεί. Ο Ορέστης βάζει πολιτήριο στην επιχείρηση και ετοιμάζεται να φύγει από τη Μάνη. Η Άννα και ο Πότης θέλουν να ξαναπάνε για σκοποβολή, αλλά φοβούνται μην τους πάρει ειδήσει ο Κουράκος. Η Χάιδο αποφασίζει να γυρίσει στην ενεργό δράση και πηγαίνει ξανά στα χωράφια. Ο Στάθης ετοιμάζεται για την Αθήνα προκειμένου να είναι κοντά στην Ιουλία μιας και κοντοζυγώνει η γέννα. Ωστόσο πριν ξεκινήσει από την Μάνη, η Ιουλία του τηλεφωνεί και τον ενημερώνει ότι μόλις έσπασαν τα νερά. Ο Στάθης και η Αριάδνη φτάνουν εγκαίρο στην Αθήνα και προλαβαίνουν τον τοκετό της Ιουλίας. Ο Μάνος με τη Μαρίνα και την Αγγελική γυρίζουν σπίτι ενώ ο Μάνος παλεύει να μειώσει τις αμφεταμίνες. Ο Ορέστης αποχαιρετάει τον Δημοσθένη, την Ειρήνη και την Ασπασία και φεύγει από τη Μάνη. Ο Αποστόλης ενημερώνει τον Κουράκο πως ο Πότης και η Άννα ξανάρχισαν την σκοποβολή. Η Χάιδο δίνει τα ρούχα του Φίλιππου στους άπορους και ξαναζεί την οδυνηρή απώλεια. Ο Άγγελος πιέζει την Κούλα αλλά όταν γνωρίζει την Αφροδίτη γοητεύεται και την διεκδικεί. Η Μαργαρίτα επιχειρεί να κάνει τον Μιλτιάδη να δει την Θεοδώρα με άλλα μάτια χωρίς να ξέρει ποιος είναι ο διακαής του ποθός. Η Βασιλική πηγαίνει στην Αθήνα για να γνωρίσει το καινούριο της αδερφό. Ο Παρασκευάς κόντρα στις πεπιθήσεις του αναλαμβάνει αρχηγικό ρόλο στον Πορτοκαλεώνα και οι εργάτες ανταποκρίνονται θετικά. Η Αμαλία μαθαίνει τυχαία ότι γέννησε η Ιουλία και το λέει στον Ισίδωρο ο οποίος γίνεται έξαλλος που δεν τον ενημέρωσε. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.